Καλησπέρα, είμαι ο Παναγής και σήμερα θα σας δείξω πως πολύ εύκολα μπορούμε να αλλάξουμε τον μηχανικό δίσκο του PlayStation 4 σε έναν SSD. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο μηχανικός δίσκος είχε χαλάσει τελείως, δεν άνοιγε το PlayStation 4, ούτε format μπορούσες να του κάνεις, οπότε αποφασίσαμε να αλλάξουμε και να βάλουμε έναν καινούριο SSD δίσκο. Οπότε αρχεία δεν υπήρχαν ουσιαστικώς. Υπάρχει με πάρα πολύ εύκολο τρόπο διαδικασία, έτσι ώστε να κάνουμε backup πρώτα τον μηχανικό μας δίσκο, να κάνουμε τη διαδικασία τώρα που θα δείξω και μετά να κάνουμε restore του αντιγράφου ασφαλείας που έχουμε πάρει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως ο μηχανικός δίσκος είχε καταστραφεί ολοσχερός. Οπότε θα σας δείξω τη διαδικασία πώς μπορούμε πολύ εύκολα να τοποθετήσουμε τον καινούριο SSD δίσκο. Αρχικά αφαιρούμε το πλαϊνό καπάκι του PlayStation 4 και αφαιρούμε τη μία βίδα που έχει με ένα σταυροκατσάβιδο. Αφαιρούμε το πλαίσιο που είναι βιδωμένο πάνω στο δίσκο, 4 βίδες έχει. Και αφαιρούμε το μηχανικό μας δίσκο. Καθαρίζουμε λίγο αν υπάρχουν κάποιες σκόνες. Και τοποθετούμε τον καινούριο SSD δίσκο. Βιδώνουμε τις 4 βίδες που αφαιρέσαμε πριν. Και τοποθετούμε μέσα στο PlayStation 4, τοποθετώντας και την τελευταία βίδα που κρατάει το πλαίσιο για να μην φύγει ο δίσκος. Συρταρώνουμε και το πλαϊνό καπάκι. Και είμαστε έτοιμοι. Τοποθετούμε το στικάκι με όλο το καινούριο λογισμικό, το software που υπάρχει στο site της Sony. Θα αφήσω σύνδεσμο στην περιγραφή για να το κατεβάσετε και οδηγίες πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό το στικάκι. Τροφοδοσία, ένα HDMI και με ένα καλώδιο micro USB συνδέουμε το χειριστήριο ενσύρματα με το PlayStation. Κρατάμε 7 δευτερόλεπτα πατημένο το κουμπί μέχρι να ακούσουμε ένα beep. Και θα μπουτάρει από το στικάκι μας. Μπήκαμε στην ασφαλή λειτουργία, κάνουμε αρχικοποίηση για να εγκατασταθεί το λειτουργικό. Διαγράφει, μας λέει όλα τα δεδομένα, έτσι κι αλλιώς άδειος είναι ο δίσκος. Κάνει επανεκκίνηση.
γίνεται εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Μόλις τελειώσετε, ξανακάνει η επανεκκίνηση. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Εγώ έχω τρέξει λίγο τη διαδικασία για λόγω του βίντεο, όμως περίπου πήρε 5 λεπτά, 10 λεπτά κάπου εκεί για να κάνει την εγκατάσταση του λειτουργικού. Ξανακάνει επανεκκίνηση. Μας λέει να συνδέσουμε με καλώδιο το χειριστήριο στο PlayStation. Επιλέγουμε γλώσσα. Θα επιλέξουμε ελληνικά. Μας λέει αν θέλουμε να κάνουμε διαμόρφωση του ίντερνετ. Εις προς το παρόν δεν θα το συνδέσουμε. Μας λέει αν έχουμε κάμερα. Δεν έχουμε. Επιλέγουμε ποια ζώνη ώρας είμαστε, Αθήνα, ημερομηνία, ώρα. Προχωράμε τις ρυθμίσεις όσο έχει. Και τέλειωσε η διαμόρφωση, τώρα θα ανοίξει. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτή ήταν η διαδικασία. Είναι πάρα πολύ απλή. Σε περίπτωση που απλά θέλετε να αλλάξετε το μηχανικό σε έναν SSD, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να κάνετε backup μέσα από τις ρυθμίσεις, να κάνετε αυτή τη διαδικασία που έδειξα και αμέσως μετά να κάνετε restore, επαναφορά δηλαδή, το αντιγράφο ασφαλείας σας, έτσι ώστε να υπάρχουν τα παιχνίδια, τα save σας, ό,τι είχατε στο PlayStation, χωρίς καμία διαφορά. Η διαφορά στην ταχύτητα είναι αισθητή με τον SSD, οπότε θα πρότεινα ανεπιφύλακτα, μια και έχουν πέσει αρκετά οι τιμές στους SSD, να κάνετε ένα τέτοιο upgrade. Ευχαριστώ, ήμουν ο Παναγής, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.